σκιάς. Και όπως είπα, είναι για τον ιδιαίτερο άνθρωπο Βασίλη Σπανούλη, που είναι και συμπατριώτης μου. Ευχαριστώ τα Διεθνή Βραβεία Τζουζέπε Σκιάκα και ιδιαίτερα την κυρία Τζοχατάκη που μου δώσουν την ευκαιρία να φτιάξω αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πάντα. Θα το παραλάβεις, αλλά δεν είναι για να το έχει ο Θανασάκη στα χέρια του. Γιατί θα το. Κάμερες είναι έτοιμες. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, σε μία από τις πιο πολυπληθείς συνέντευξεις τύπου που έχουν γίνει σε αυτή την αίθουσα. Είναι η συνέντευξη τύπου για την βράβευση του Βασίλη Σπανούλη ως αθλητή της χρονιάς από τα Διεθνή Βραβεία Τζουζέπε Σάκα. Στο πάνελ, εκτός από το τιμόμενο πρόσωπο, τον Βασίλη Σπανούλη, είναι ο πρόεδρος των Διεθνών Βραβείων, ο δεσιμότατος καθηγητής Μπρούνο Λίμα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Ο διακεκριμένος διεθνός σκηνοθέτης και νομίζουμε ότι τα λόγια περιτεύουν, ο κύριος Γιάννης Σμαραγδής. Η Γενική Γραμματέας των Βραβείων, αρχαιολόγος και επικοινωνιολόγος, πολυβραβευμένη κυρία Βίκη Μπαφατάκη, που είναι, δεν θα της αρέσει που θα το πω, αλλά ουσιαστικά ήταν δική της ιδέα να τρέξει αυτό το βραβείο. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Ολυμπιακός, ο κύριος Χρήστος Σταυρόπουλος και φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης. Αρχικά ο λόγος θα δοθεί στον πρόεδρο των βραβείων. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Μπαφατάκη, τον κύριο Σμαραγδί, τον κύριο Σταυρόπουλο και στο τέλος ο Βασίλης Πανούλης. Mr. Lima. Ευχαριστώ, Ελλάδα. Ευχαριστώ, Βασίλης Σπανούλης. Sono molto onorato di trovarmi qui tra voi in Grecia. Mi κάνει μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ μαζί σας στην Ελλάδα. Considero la Grecia la mia seconda patria. Sono anche cittadino onorario di Xanti. Θεωρώ την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα μου. Είμαι και επίτιμος πολίτης δημότης της Ξάνθης. Guardando lo sguardo di Vasilis Panoulis. Ho visto veramente riflesso l'orgoglio di questa grande nazione che è simbolo della civiltà mondiale. Κοιτώντας το βλέμμα του Βασίλη Σπανούλη, είδα πραγματικά να καθρεφτίζεται μέσα του όλη η περηφάνεια του ότι ανήκει σε αυτή τη μεγάλη χώρα η οποία έχει δοξάσει όλο τον κόσμο. Il premio Giuseppe Sciacca assegnato a Vasilis Spanoulis ha il significato di riconoscere il talento di un grande sportivo, di un grande campione di tutti i tempi. Το βραβείο Giuseppe Sciacca που απονείμαμε στο Βασίλη Σπανούλη έχει σαν σκοπό να αναγνωρίσει την ικανότητα, την αθλητική ικανότητα, το ταλέντο και το χαρακτήρα αυτού του μεγάλου αθλητή, πρωταθλητή. Ritengo che Vasilis Panoulis ormai rappresenti costituisca una pietra un,
sia parte integrante della nostra istituzione culturale, e la sua premiazione fa parte ormai della nostra storia. Θεωρώ ότι ο Βασίλης Παντούλης είναι πλέον ένα αναπόσπαστο μέρος της αυτής της οργάνωσής μας, της μορφωτικής μας οργάνωσης, και θεωρώ πλέον ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας μας. Devo fare anche un particolare ringraziamento agli organizzatori di questa bellissima di questo bellissimo evento sportivo che contribuisce a dare risalto ad una disciplina di grande valore per la gioventù. Prepi epicis να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους οργανωτές αυτού του υπέροχου αθλητικού γεγονότος, το οποίο δίνει μεγάλη λάμψη, δίνει μεγάλη σημασία στην ικανότητα και στους λάτρες αυτού του παιχνιδιού. Ma ecco, non posso neppure dimenticare un ringraziamento speciale alla professoressa Vasiliki Bafataki, che veramente rappresenta l'ambasciatrice del premio Sciacca non solo in Grecia ma nel mondo. Και δεν μπορώ ασφαλώς να ξεχάσω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την καθηγήτρια κυρία Μπαφατάκη, η οποία αποτελεί μια πρέσβυρα του βραβείου αυτού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Le grandi capacità intellettuali, professionali, le qualità umane della professoressa Bafataki sicuramente rappresentano per il premio Sciacca un valore fondamentale e un sostegno, direi, insostituibile. Οι πνευματικές ικανότητες και ο επαγγελματισμός και η ανθρώπινη ποιότητα της καθηγήτριας Μπαφατάκη αντιπροσωπεύουν για το βραβείο Σάκκα σημαντικές αξίες, βασικές αξίες. Allora, non voglio ancora stancarvi, ma ecco, da tutto questo risulta come io personalmente e il premio Sciacca ci sentiamo debitori e riconoscenti verso la Grecia e il popolo greco per tutti questi doni speciali che ci ha fatto. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι από όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι και εγώ προσωπικά αλλά και το βραβείο Σάκκα είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς την Ελλάδα και προς τους Έλληνες και προς τον λαό της Ελλάδας που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και μας κάνει αυτά τα δώρα τώρα. Και μας κάνει αυτά τα δώρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια αθλητική και σήμερα βραβεύσαμε κατ' εξαίρεση τον Βασίλη τον Σπανούλη εδώ στη χώρα που γέννησε τον αθλητισμό. Βασίλη, είναι πολύ μεγάλη χαρά, όχι μόνο για μένα, για όλους τους Έλληνες, αλλά και για όλα τα μέλη των Διεθνών Βραβείων Τζουζέπε Σάκα, που είσαι φέτος ο απόλυτος νικητής του αθλητισμού. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανη που είσαι Έλληνας, που υπηρετείς όλα τα ιδεώδη, τις αρχές του αθλητισμού και είσαι ένα φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, για να πάνε μπροστά πολλά πράγματα με τελείως διαφορετική νοοτροπία. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού. Γεννηθήκαμε όλοι σε μια χώρα και πρέπει να είμαστε περήφανοι
που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Δεν έχει σημασία το άθλημα, σημασία έχει το εφ' αγωνίζεστε, σημασία έχουν οι αξίες και το ταξίδι, η πλεύση που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες περήφανος ως Έλληνες. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, πολύ γρήγορα, για τα βραβεία, για να μην σας κουράσω. Τα βραβεία είναι μόλις 12 ετών, προάγουν τον πολιτισμό, μάλλον τον πολιτιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό εθελοντισμό, τις αξίες και δίνουν βήμα στους νέους. Ίσως είναι από τα πρώτα βραβεία παγκοσμίως, με ιδιαίτερο βεληνικές, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους να διαγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία έως 35 ετών. Τα δεύτερα βραβεία είναι τα ειδικά βραβεία, δηλαδή τα τιμητικά, που επιλέγονται προσωπικότητες με πολύ μεγάλο κύρος από όλο τον κόσμο. Και στο τέλος υπάρχει το απόλυτο βραβείο, το οποίο δίνεται σε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί η Γραμματεία Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλά μέλη και μάλιστα σήμερα έχουμε κοντά μας μέλη από τη Ρόδο, από την Ξάνθη. Έχουμε εδώ τη συντονίστρια Ελλάδος, την κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας όλα τα μέλη, τους δημοσιογράφους, όλους. Το Γιάννη το Σμαραγδί, που πρέπει να σας πω, παρίσταται σε κάθε μας στιγμή και νομίζω ότι όλοι μαζί, αυτό που πρέπει να κάνουμε και να έχουμε τη βοήθεια όλων, είναι να βγάλουμε την Ελλάδα από το μικρό κοσμό της. Υπάρχουν υπέροχοι Έλληνες, υπάρχουν αξιόλογοι Έλληνες και πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε και να σταθούμε ως εφαλτήριο να συστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τη χώρα στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το πρέμιο ΣΑΚΑ. Έχω μία πορεία ονειρεμένη εκεί και νομίζω ότι μπορούμε μαζί να κάνουμε πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ ένα φίλο, ο οποίος ήταν αργός όλη αυτή την προσπάθεια, τον Γιώργο τον Τζούκαλη. Χωρίς τον Γιώργο ενδεχομένως να μην μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον χορηγό μας τη Samsung, την Βάσια την Τζοζοπούλου και όλους τους καλλιτέχνες που έκαναν αυτά τα υπέροχα βραβεία. Καταρχάς, Βασίλη, να είσαι καλά, να είσαι μαζί μας, να βοηθάς αυτή την προσπάθεια και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για σένα. Εμένα γιατί όχι χειροκρότημα. Καλά λόγια θα πω. Κοιτάξτε, εδώ είμαι με μια τριπλή ιδιότητα. Σύντομα θα σας το πω. Άμα τα πω σύντομα θα πάρω χειροκρότημα για να ξέρω. Σύντομα. Πρώτα απ' όλα διότι είμαι, ας πούμε, ένας βραβευμένος, πρώην βραβευμένος με το βραβείο ΣΑΚΑ. Μετά ως μέλος της Επιτροπής Προεδρίας και ως σκηνοθέτης. Και με μια τέταρτη ιδιότητα, ας πούμε, που χαρακτηρίζει όμως όλους μας, ως Έλληνας. Έσκυψα όταν του έδινα αυτό το βραβείο του Βασίλη και του είπα κάθε φορά που ένας Έλληνας παίρνει ένα βραβείο διεθνές, βραβεύεται και η Ελλάδα. Εγώ όμως βγήκα από αυτή την επαφή κερδισμένος, διότι καθώς του μιλούσα, είδα μία ανώτερη ευγένεια στο βλέμμα του. Είναι η ευγένεια των ανθρώπων που έχουν καλή ψυχή. Και αυτοί οι άνθρωποι πλουτίζουν τους υπόλοιπους ανθρώπους, διότι η καλοσύνη είναι η βάση να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας σωστά, το κάνει. Πρέπει να αγαπάμε τους άλλους, το κάνει για να πάρουν χαρά άλλοι άνθρωποι. Και το κάνει για να πολλαπλασιάσει τη θετική άβρα της ψυχής του, που επίσης είναι χρήσιμη για τους άλλους. Φεύγω λοιπόν από αυτή εδώ, θα φύγω από αυτήν εδώ τη συνάθρηση και από αυτήν εδώ την τελετή με το υπέροχο βλέμμα αυτού του ανθρώπου που βραβεύτηκε σήμερα για το σύνολο της ύπαρξής του
και για την ευγένεια της ψυχής του. Παρακαλώ. Μου διέφυγε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, τον κύριο Σταυρόπουλο, τον κύριο Μπαφέ, που πραγματικά έκαναν τα πάντα για να γίνει η σημερινή τελετή και θα ήταν παράληψή μου πολύ μεγάλη να μην το αναφέρω. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι απόψε σε αυτό το πάνελ ανάμεσα σε σπουδαίους ανθρώπους. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι ιδιαίτερο για ποιος είναι ο αθλητής Βασίλης Σπανούλης. Αυτό το βραβείο όμως με το οποίο τιμήθηκε δείχνει και ποια είναι η θέση του στην κοινωνία μας. Είναι ένα βραβείο που σίγουρα θα έχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα δεκάδες βραβεία που έχει κατακτήσει ο Βασίλης στην καριέρα του και είναι μεγάλη τιμή για τον Βασίλη, για τον Ολυμπιακό αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ που ο αρχηγός μας επιλέχθηκε για το Διεθνές Βραβείο Αθλητισμού Τζουζέπε Σάκα. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι στα ιταλικά. Dal parte della squadra dell'Olimpiaco Spireo vi vorrei ringraziare tantissimo di cuore per questo grande onore per il nostro atleta Vasilis Spanoulis e per la nostra squadra. Grazie. Εκ μέρους του Ολυμπιακού θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την τεράστια τιμή που κάνατε στον αθλητή μας Βασίλη Σπανούλη και σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα για από μένα. Τι να πω, μετά από τόσο όμορφα λόγια που έχω ακούσει τα τελευταία εδώ πέντε λεπτά από όλους τους παρευρισκόμενους και είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά τους. Πραγματικά είναι λόγια που αγγίζουν την καρδιά μου, με συγκινούν και σίγουρα με κάνουν πολύ περήφανο πάνω απ' όλα για το χαρακτήρα και για τις αρχές που μου έδωσε η οικογένειά μου. Και με αυτές τις αρχές που πορεύομαι και έχω χτίσει και εγώ τη δικιά μου οικογένεια και προσπαθώ να περάσω αυτές τις αρχές και μέσα σε αυτό που αγαπώ τόσο πολύ, το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ, να μην ξεχνάμε, είναι μια μικρογραφία της ζωής. Είναι ανώτατη τιμή να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Γιατί είναι ένα βραβείο που δεν αντιπροσωπεύει μόνο εμένα. Αντιπροσωπεύει όλη την Ελλάδα. Αντιπροσωπεύει όλους τους Έλληνες, οι οποίοι όταν θέλουμε μπορούμε. Όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε. Και αντιπροσωπεύει και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, γιατί χωρίς την ομάδα μου δεν μπορούσα να είχα την απόδοση και το ήθος που βελτιώνεται μέσα από την ομάδα. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πιστεύω. Είναι ύψιστη τιμή για μένα. Είναι ένα πολύ μεγάλο βραβείο, το οποίο πάντα θα το θυμάμαι και θα κοσμεί τη βιβλιοθήκη μου και την καρδιά μου. Και σίγουρα μου δίνει δύναμη να συνεχίσω ακόμα πιο σκληρά τον αγώνα μου και τις προσπάθειές μου με την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος που κατακτήθηκε, άσχετα που είμαι εγώ, από έναν Έλληνα αυτό το βραβείο, γιατί πραγματικά κάνει περήφανη όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Λίγο πριν, υπάρχει ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος λέγεται Στέφανος Σουβατζόγλου, φιλοτέχνησε φέτος το μεγαλύτερο μέρος των βραβείων που δόθηκαν στο Βατικανό. Νομίζω ότι πρέπει να τον καλέσω, διότι έχει κάνει μικρά αριστουργήματα, κατέθεσε την ψυχή του πάνω σε καράβια και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να δώσει ο ίδιος τον αθλητή το μικρό έργο τέχνης. Επίσης, θα παρακαλούσα την κυρία Βρίνα να μας δώσει το μετάλλιο για να το απονείμει ο Ντόν Μπρούνο. Τα βραβεία συνεχίζονται, Βασίλη. Ναι. Στέφανε, έλα από εδώ όμως. Μπράβο, άξιο. Και είναι και το μετάλλιο των βραβείων
που σε δεσμεύουμε ηθικά με αυτό και σε ανακηρύσουμε και επίτιμο μέλος των βραβείων, ούτως ή άλλως το δικαιούσε, γιατί έχεις το βραβείο αθλητισμού. Μια φωτογραφία μαζί όλοι. Μήπως έχουμε κάποιες ερωτήσεις? Είναι αργά η ώρα, πρέπει να ακούσω. Προσέχετε ότι με βάζουν στην άκρη,